Εδώ είμαστε και όπως βλέπετε το πλατό της εκπομπής έχει γεμίσει με εκλεκτούς καλεσμένους οι οποίοι μας καλούν να γνωρίσουμε τον χιονισμένο Ψιλωρίτη, τον όμορφο όπως και να έχει Ψιλωρίτη, αλλά όταν είναι και χιονισμένος και όταν μπορούμε να κάνουμε όμορφες δραστηριότητες σε αυτόν, αμέσως γίνεται ακόμα πιο όμορφος. Μας έχουν φέρει και τα σχετικά εργαλεία του σκι έτσι για να μας βάλουν και στο κλίμα. Τα βλέπετε ήδη μπροστά εδώ από στο στούντιό μας. Λοιπόν, να τους καλησπερίσω και να τους καλωσορίσω γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Πατέρας Ανδρέας Κόκκινος, Εφημέριος Λιβαδίων, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νικολέτα, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε, ο κύριος Γιώργος Βάβκος, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιβαδίων. Καλώς σας βρήκαμε. Ναι. Καλώς ορίσατε, ο κύριος Μανώλης Νύχταρης, του οποίου την ιδιότητα θα την αποκαλύψω σε λίγο, γιατί έχετε μια μοναδική πρωτιά και θέλω να τη συζητήσουμε αυτή. Και ο κύριος Θάνος Γιαννακάκης είναι μέλος του Πιέρα Κρέτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Πατέρα Ανδρέα, μας έχετε βάλει όλους σε μεγάλη αγωνία και μεγάλη διάθεση να έρθουμε στο Ψιλωρίτη, να έρθουμε να σας επισκεφθούμε βέβαια και στα Λιβάδια, αλλά να έρθουμε και στο Ψιλωρίτη και να κάνουμε σκι, γιατί έχετε μπει για τα καλά σε αυτό το κομμάτι, δείχνοντάς μας ότι υπάρχει στην Κρήτη περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη. Εμείς στα Λιβάδια δεν έχουμε μόνο το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή σεζόν που έχουμε τη στράτα του Ψιλωρίτη που ανεβαίνουμε πάνω στο κορφή του Τιμίου Σταυρού και κάνουμε την εκδήλωση, έχουμε και το χειμώνα. Mm-hmm. Απολαμβάνουμε δηλαδή εμείς οι κριτικοί και το χιόνι του Ψιλωρίτη. Άρα λοιπόν, όταν έρθετε στα Λιβάδια, μπορείτε να ανέβουμε πάνω στο Ψιλωρίτη, να απολαύσετε, να δείτε και ακόμα και να κάνετε σκι στο Ψιλωρίτη. Είναι εύκολο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι και πολλοί εμείς. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Άρα, να έρθω να κάνω. Εγώ ανεπιφύλαχτα το προτείνω να έρθετε στα Λιβάδια, να ανέβουμε στο Ψιλωρίτη, να πάμε εκεί, θα δείτε τις καλύτερες πίστες που έχει το βουνό μας, έχει τις πιο όμορφες πίστες και θα τις ρουλήξετε πολύ άνετα και πολύ εύκολα. Mm-hmm. Χωρίς ούτε καν να πέσετε. Έχουμε βέβαια και τους καλούς εκπαιδευτές μας που εκπαιδεύουν για λίγο τα παιδιά. Mm-hmm. Και μετά τους ουράνες στις πίστες πολύ άνετα. Ωραία, υπάρχουν και εκπαιδευτές, οπότε βέβαια να πούμε ότι η καλή συνάδελφος και η αγαπημένη συνάδελφος η Βούλα Νεονάκη έχει έρθει και σας έχει βρει. Έχετε κάνει μάλιστα και ένα εξαιρετικό γύρισμα, το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, το Σάββατο μάλιστα. Και έχω ακούσει τα καλύτερα για το πόσο μαγικό είναι όλο αυτό και πόσο ωραία μπορεί να ξεφύγει κάποιος. Εμείς δεν είναι ανάγκη μόνο να ακούτε, σας προσκαλούμε όχι μόνο εσάς αλλά όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη να έρθετε στα Λιβάδια, να ανέβουμε στο Λάκκο του Μιγερού, να ζήσετε αυτή την εμπειρία γιατί αξίζει τον κόπο όχι μόνο ο κρητικός ή ο χωριανός ή το παιδί της περιοχής μας αλλά γενικά όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα να έρθει εκεί να απολαύσει το σκι. Λοιπόν, βλέπουμε εμείς και σχετικές εικόνες. Δεσμευόμαστε δημόσια ότι θα έρθουμε και ότι θα κάνουμε κι εμείς σκι. Θα πάρω και τη σκηνοθέτη μας, τη Δανέτη Σκευάκη. Γιατί και εκείνη τα μοντάρια, αλλά δεν τα βλέπει από κοντά. Έτσι, να έρθει να το ζήσει. Αν δεν ζήσεις κάτι, δεν μπορεί να έχεις κατευθείαν και κατηδίαν εμπειρία. Αλλά εμείς σας προσκαλούμε και στον αγώνα που θα κάνουμε στις 3 του Μάρτη. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. 3 Μαρτίου είναι το 4ο Πιέρα Κρέτα. Η κύριε Γιαννακάκη χαμογελάει. Θα πούμε πολλά. Θέλω να πάω στον κύριο Γιώργο Βάβουκα, στον πρόεδρο τη τοπική κοινότητα λοιπόν, Λιβαδίων. Και πείτε μου, κύριε Βάβουκα, πώς τα Λιβάδια μπαίνουν λοιπόν στη λογική και λένε ότι υπάρχει και το ένα χιονισμένο τοπίο πανέμορφο, το οποίο μας περιμένει και μας καλεί να το εκμεταλλευτούμε, με την καλή έννοια να το εκμεταλλευτούμε. Εγώ πιστεύω ότι κατορθώσαμε το ακατόρθωτο. Δηλαδή, όταν ήρθαν τα παιδιά και μας βρήκανε στα Λιβάδια, πιστέψαμε σε αυτούς. Mm-hmm. Η κοινωνία τους αγκαλιάσαμε όλους και το καταφέραμε. Οι δικές μου πληροφορίες τώρα, κύριε Βάβουκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ κι εγώ και διαβάζω και μελετάω και παίρνω κι εγώ τις πληροφορίες μου πριν έχω οποιοδήποτε καλεσμένο, είναι ότι ήσασταν ο πρώτος που το πίστεψε. Ο πρώτος που συνάντησαν και από το Πιέρα Κρέτα και είπατε ναι, πάμε. Και το πιστέψατε πολύ αυτό. Το σαν όνειρο από παιδί, ήταν παιδιά τότε, είχαμε βρει από βαρέλια τα ξύλα, ναι, που είναι έτσι λοξά. Και παιδιά τώρα 8-10 χρόνια χιόνιζαν, τα βάζανε αυτά με σύρματα, μπρόγκες, στορίς και κάναμε νησκή. Μας άρεσε μέσα από παιδιά. Αλλά εντάξει, τώρα είμαστε μεγάλοι και δεν μπορούμε. Ερασιτέχνες, αλλά... Ερασιτέχνες, παιδιά σκαρφινόμαστε με ιδέες. Ναι. Και τώρα τα καλύτερα και τα μικρά παιδιά να έρθουν να το μάθουν με εκπαιδευτές, ναι, έτσι όπως πρέπει. Κατορθώσαμε το κατόρθωτο.
αυτό καταρχήν δεν το πιστέψαν άλλοι. Όταν το λέγαμε του Παπανδρέα, του Μανώλη, του Μάγκα, ξέρω εγώ, είπε τι κάθεσαι ασχολείστε. Σκίσω ψιλορίτη. Και όμως έγινε. Το πιστέψατε. Ναι, και μπράβο σα. Και ναι. Μπράβο σε όλο το χωριό που το υποστήριξε αυτό. Κύριε Νύχταρη, εσείς μάλιστα έμαθα και θα δείτε ότι έχω πολύ καλές πληροφορίες ότι είστε ένας πολύ καλός χιονοδρόμος, ο οποίος είναι μάλιστα και αυτοδίδακτος. Είναι έτσι, είστε. Ναι, ναι. Δεν έχω πέσει χιονοδρομικό ποτέ. Ποτέ. Όχι. Απλά μ' άρεσε. Στην αρχή δηλαδή τα βάλα για πλάκα, με τα βάλα τα παιδιά του Πιέρα. Mm-hmm. Συγκεκριμένα με τα βάλα ο Μανώλης ο Ρούμελης. Αλλά με τον που τους έριξα, είχα μια αίσθηση έτσι, μ' άρεσε. Και μου λέει, μα πλάκα μου κάνεις, μου λέει, γιατί τα πας καλά, σαν αρχή. Σιγά σιγά ανέβαινα, από μόνος μου έκανα. Και κάποια στιγμή, ο Τζορτζίνης ο Κώστας, στο Μιζερού και έκανα ασκή, μου λέει πάμε κορφή. Αλλά αυτό μέσα σε 3 μήνες. Και του λέω μπαγού στην κορφή, τι του λέω, είναι επικίνδυνο. Μου λέει πάμε και θα δεις. Κάμια κατάβαση, τράβηξε το πρώτο βίντεο, το ανέβασε και μου είπε πως ποτέ δεν πίστεψε, λέει, πως εγώ δεν θα κατεβώ την κορφή. Άλλιως μου λέει δεν με έπαιρνε να πάω στην κορφή. Και έχει γίνει τώρα αγαπημένη δραστηριότητα, έτσι. Ναι, μ' αρέσει. Σας αρέσει. Ναι, μα δεν είναι και τόσο επικίνδυνο που λένε. Απλά να προσέχεις. Δηλαδή, στο βουνό πάνω είναι παγωμένο, δεν πρέπει να πηγαίνεις. Mm-hmm. Άμα τηρήσεις κανόνες που σου λένε τα παιδιά του Πιέρα, τέλος πάντων, επειδή είναι έμπειροι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπράβο. Κύριε Γιαννακάκη, πείτε μου καταρχήν, πώς το βλέπετε όλο αυτό? Γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι το αγάπησαν χωρίς να έχουν ξανασχοληθεί, χωρίς να έχουν πάει και σε κάποιο χιονοδρομικό λοιπόν κέντρο στη ζωή τους. Να πείτε ότι πήγαν κάποιο ταξίδι και το αγάπησαν και το αγάπησαν έτσι, αυτούσιο. Πώς σας ακούγεται σας αυτό? Όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία από το 2014 είναι κάτι μαγικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι που ξεκίνησε σαν μια ιδέα. Τι να σας πω, όλα τα όμορφα πράγματα φτιάχνονται από όμορφες παρέες, έτσι. Ξεκίνησε λοιπόν, καθίσαμε έτσι 10 άνθρωποι, πήραμε μια μπύρα και λέγαμε να κάνουμε έναν αγώνα σκι στο Ψιλορίτη. Οπότε η πορεία από το 2014 μέχρι σήμερα είναι μονίμως προς τα πάνω και είναι κάτι μαγικό. Και ο τρόπος με τον οποίο μας αγκάλιασαν αυτό το γεγονός οι άνθρωποι από τα χωριά της περιοχής, από τα Λιβάδια και από τα Ανόγια Ζωνιανά, μας έκανε να πιστέψουμε και να το κάνουμε αυτό το πράγμα ένα από τα πιο σημαντικά, το σημαντικότερο γεγονός ορειβατικού σκι στην Ελλάδα, με διαφορά, και πλέον τολμώ να πω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα ίσως και στην Ευρώπη. Τέταρτο Πιέρα Κρέτα. Πότε θα πραγματοποιηθεί και σε ποιους απευθύνεται, πριν μπούμε και σε άλλα ζητήματα, γιατί εδώ έχετε φέρει και εξοπλισμό και εγώ δεν ξέρω και πολλά και θα αρχίσω τις απορίες. Βεβαίως. Θα γίνει 2-3 Μαρτίου. Ναι. Έχουν ήδη κλείσει εγγραφές. Από το 2014 είχαμε περίπου 60 εγγραφές από όλη την Ελλάδα, 60 αθλητές. Το 2015 60-70, το 2017 που ήταν η τρίτη διοργάνωση φτάσαμε στους 90 και φέτος πλησιάζουμε τους 200. 200 άνθρωποι, εκ των οποίων 55 έρχονται από 11 χώρες του κόσμου, μέχρι και από την Αυστραλία. Λοιπόν, όταν όλοι εμείς δημοσιογράφοι ή παράγοντες του τουρισμού καθόμαστε και συζητάμε και προβληματιζόμαστε για το πώς θα γίνει η επέκταση της τουριστικής περίοδου στην Κρήτη, ξεχνάμε όλα αυτά τα όμορφα τα οποία γίνονται λοιπόν και στα ορεινά, τα οποία μπορούν να μας δείξουν το δρόμο για πολύ σημαντική ανάπτυξη. Ακριβώς. Στο νησί. Να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι μυστικό, αλλά πολλοί κόσμος το ξεχνάει. Έχω πάει και έχουμε πάει τα παιδιά που κάνουμε σκι σε πάρα πολλά βουνά. Ο Ψιλορίτης αυτό καθεαυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Mm-hmm. Αυτό όμως που κάνει μοναδικό αυτό το γεγονός είναι οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή. Όταν έρθει οι αθλητές από όλο τον κόσμο να τρέξουν, έχουν τρέξει σε χιλιάδες βουνά. Αλλά αυτό που προηγείται και ακολουθεί του αγώνα είναι κάτι μοναδικό. Η φιλοξενία, το καλωσόρισμα. Λοιπόν,
των ντόπιων, των ανθρώπων οι οποίοι αγκαλιάζουν τους αθλητές και τους κάνουν να νιώθουν σαν το σπίτι τους. Μα έτσι όπως τα συζητάμε και εγώ πιο πολύ θέλω να έρθω για την παρέα παρά για την εμπειρία, να σας πω την αλήθεια. Και πατέρα Αντρέα, η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει και τα παιδιά και οι μαθητές σε αυτό το σπορ. Μα, υπάρχει και συγκεκριμένη εβδομάδα αφιερωμένη σε αυτό. Ο στόχος εμάς είναι αυτός, ότι αν δεν μπει το μικρό παιδί που αυτό θα μεταδώσει και θα δώσει κάτι στο μέλλον, δεν πετυχαίνει στο στόχο σου. Γιατί ξεκινήσαμε πρώτο από τους παλιούς. Γιατί η πρώτη σχέρ του Ψιλορίδη ήταν η βοσκή. Βάζανε τη βέργα, χρησιμοποιούσαν τη βέργα. Εμείς έχουμε στα Λιβάδια ακόμα άτομα τα οποία πέρυσι, πρόπερσι στον αγώνα, κάνανε μια κατάβαση με βέργα. Μας δείξανε με αυτόν τον τρόπο που αυτοί ξέρανε πώς κάνουν σκι. Αλλά επειδή εξελίσσονται τα πάντα και επειδή η Κρήτη, έχω πει πολλές φορές, είναι μια μικρή ήπειρο και μπορεί να φιλοξενήσει, όπως είπατε προηγουμένως, όχι μόνο τον τουρισμό, πρέπει να κάνουμε και επιμήκυση του τουρισμού. Άρα, έτσι, λοιπόν, να πάμε και στο χειμερινό τουρισμό, αφού έχουμε τα ωραία βουνά μας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Και για μένα ο στόχος είναι ένας, ότι το πετυχαίνεις μόνο με τα παιδιά. Ξεκινώντας τα παιδιά, αν τον αφιερώσεις λίγο χρόνο και τα εκπαιδεύσεις για λίγο, αυτά γίνονται αιτή. Πετάνε πολύ εύκολα στο βουνό μέσα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, τα παιδιά της Κρήτης, αφού έχουν αυτό το χρυσό στην Κρήτη μέσα στο νησί τους, να μπορούν να το ζήσουν, να τα ακουμπήσουν. Έτσι, να τα ακουμπήσουν. Εγώ θέλω, κύριε Γεννακάκη, να πάμε λίγο σε χρηστικές πληροφορίες, γιατί μας παρακολουθεί και ο κόσμος. Πείτε ότι εγώ θέλω να έρθω, λοιπόν, στον Ψιλορίτη να δοκιμάσω την όλη εμπειρία. Πρέπει να αγοράσω τον εξοπλισμό αυτό ή μπορώ να βρω εξοπλισμό εκεί για να όχι, ζήσω την εμπειρία. Εκεί πέρα, καταρχήν, δεν υπάρχει κάποιο μόνιμο κέντρο το οποίο νοικιάζει εξοπλισμό ή μόνιμοι εκπαιδευτές εκεί πέρα, οι οποίοι μπορούν να δείξουν. Δεν υπάρχει μονίμως κάποιος εκεί, για να το ξέρει ο κόσμος. Υπάρχουν μαγαζιά, δεν χρειάζεται να τα διαφημίσουμε τώρα, στο Ηράκλειο τουλάχιστον, τα οποία μπορούν να νοικιάσουν εξοπλισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες που οι εκπαιδευτές του Πιέρα Κρέτα θα βρίσκονται πάνω. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει τώρα και ουσιαστικά δείχνουμε στα παιδιά των χωριών του ορεινού Μηλοποτάμου και των Ανογείων το πώς θα κάνουν τις βασικές αρχές του σκι. Ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από τη Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας και από το Δήμο της περιοχής και από τις κοινότητες και από την κοινότητα από τα χωριά. Υπάρχουν εκπαιδευτές πάνω, έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο και θα γίνει μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται. Μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται. Μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται, ναι. Πάνω, και πρέπει να τονίσουμε ακόμα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ο εθελοντισμός. Δηλαδή, τα παιδιά για δύο Σαββατοκύριακα, κάποιοι εκπαιδευτές, χωρίς να είναι κανένα πρόγραμμα και χωρίς να είναι σε κανένα πλάνο μέσα, κάθονται στο βουνό, στο λάκκο του Μιγερού και εκπαιδεύουν δωρεάν και τα παιδιά. Και αν κάποιος βρεθεί μέσα στο βουνό να έρθει να δει τι είναι το σκι, πώς μπορεί να βάλεις μια μπότα και πώς μπορεί να τσουρίσεις, και μπράβο σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι εθελοντικά. Και τον εθελοντισμό τον εθέλουμε, γιατί χωρίς εθελοντισμό δεν μπορούμε να πάμε κάτι παραπέρα. Δεν χρειάζεται μόνο να είναι σε ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο, αλλά και ο εθελοντής, από όποιο σημείο και αν βρίσκεται, προσφέρει πραγματικά από την ψυχή του. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τα παιδιά αυτά. Και εμείς σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα όμορφα τα οποία κάνετε. Και 3 Μαρτίου είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά, να απολαύσουμε ωραίο θέαμα και να μπούμε και σιγά σιγά στο κλίμα όσοι έχουμε έτσι αρχίσει να ενδιαφερόμαστε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Γεννακάκη, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι εύκολο, θα μας πει η Δανάη. Ελάτε λίγο να μας εξηγήσετε λίγο τον εξοπλισμό πριν σας αποδεσμεύσω. Το καταλαβαίνετε ότι έτσι θέλουμε να έχουμε και μία εικόνα. Δεν πειράζει, σηκώθηκα εγώ, ζωντανά είμαστε. Ελάτε, λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς. Λοιπόν, στο σκι και στο ορειβατικό σκι, ας αφήσω κάτω αυτό. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ του ορειβατικού σκι και του σκι κατάβασης? Καταρχήν, αυτό είναι το πέδιλο. Στο πέδιλο, καθώς ανεβαίνουμε, χρησιμοποιούμε αυτοκόλλητες ταινίες, τις οποίες τις ονομάζουμε φώκες. Γιατί όταν ξεκίνησε το ορειβατικό σκι, χρησιμοποιούσαν δέρμα φώκες. Είναι συνθετικά πλέον όλα αυτά, τα οποία έχουν τρίχες μιας φοράς. Δηλαδή, μπορεί να ανέβει κάποιος, αλλά δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω όσο ανεβαίνει το πέδιλο στην πλαγιά. Μάλιστα. Όσο ανεβαίνει προς τα πάνω, δηλαδή. Η άλλη διαφορά είναι ότι η δέστρα
δεν είναι σταθερή όπως είναι στο σκι κατάβασης, αλλά κάνει αυτή την κίνηση, μια ελεύθερη κίνηση για να μπορεί ο αθλητής να ανεβαίνει προς τα πάνω. Όσο ανεβαίνεις λοιπόν στην κορφή, όταν ανέβεις στην κορφή, βγάζεις τη φώκια, κλειδώνεις τη δέστρα και κατεβαίνεις όπως κανονικά κάνεις. Δεν έχει νόημα. Ναι, όχι τώρα, εντάξει. Όπως κάνεις κανονικά σκι κατάβαση. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική. Πήραμε μια γεύση. Είπα, εγώ δεσμευτήκαμε. Θα έρθουμε πάνω να τα δοκιμάσουμε. Η δέσμευση έχει δοθεί. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας δώσατε μια πολύ ωραία εικόνα για τα όσα ωραία γίνονται και στα Λιβάδια και στον όμορφο ψιλορίτη μας. Συγχαρητήρια έχω να πω μόνο για το ότι τολμάτε και λέτε είμαστε εδώ με κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά και μας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εμείς σας περιμένουμε και εσάς και όλο τον κόσμο στο μεγάλο πανηγύρι μας στις 3 του Μάρτη στα Λιβάδια. Και 2. Είναι παιδικός αγώνας 2 Μαρτίου. Α, και 2 Μαρτίου. Ίσως αυτό είναι πιο σημαντικό, ναι. Και 2 Μαρτίου, έτσι όχι μόνο 3. 2 του μηνός όλα τα παιδιά τα οποία κάνουν τώρα μαθήματα με τη χιονονιφάδα θα κάνουμε έναν αγώνα, εισαγωγικά γιατί δεν είναι αγώνας για παιδιά, πάνω στο Μηγερό. Όπου θα τρέξουν τα ίδια παιδιά που τώρα εκπαιδεύονται σε αυτό το event. Μάλιστα. Και είναι και μια εμπειρία να έρθει ο γονέας να φέρει κάποιος το παιδί του μικρό για να δει και τα άλλα παιδιά πόσο μικρά είναι, σε πόσες μικρές ηλικίες και άφοβα τσουράνε. Έτσι. Και αγαπάμε τον αθλητισμό και μακάρι να μπαίνουν όλα τα παιδιά στον αθλητισμό για να μην μπαίνουν σε άλλα μονοπάτια. Σας ευχαριστούμε. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.